που αγαπώ μέσα σε ένα παιχνίδι. Αισθανθώ ότι αδικηθεί, τόσο πιο πολύ θα θέλω να το στρίξω και τότε θα πω θα ψηφίσω. Να πω κάτι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο Λάτσιος ήταν χθες πιο αυστηρός. Όχι σε βαθμολογία. Να βάλει 9, δεν έχω πρόβλημα. Με την Κλέλια. Να βάλει 9. Εξάλλου θεωρώ, εγώ τη γνώμη μου, ότι αυτό που εντυπωσίασε στο σόλο ήταν ο Ματιάμπα λόγω χορογραφία. Ήταν εύκολο. Μα ήταν εύκολο αυτό. Αλλά ήταν όμω πολύ διαφορετικό, παιδιά. Είχε άποψη, ήταν μοντερνιά, βεβαίω. Και οφείλεται και στην Σαντζακλή, πώ τη λένε. Όχι, στην κοπέλα στην Αντιμισάρη. Η οποία το έκανε τη χορογραφία. Εγώ να σου πω κάτι λίγο. Στο είπα κιόλα. Εγώ κάνω λάθη, επειδή αυτό όχι, δεν τα ξέρω όμω. Λοιπόν, αμά πια όλα τα παίρνει και όλα. Όχι, δεν σου πω. Ο Γιώργο σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι. Εδώ πέρα το κορίτσι μας είχε πολλά μούτρα χτες. Γιατί και φάνηκε αυτό. Δεν δηλαδή, γελαστή, όχι. Ήταν μουτρωμένη. Ενώ είστε κούδι, χαχαχά, χουχουχού, το παίζει ωραία. Εσύ βγήκε σαν μουτρούχα χτες. Σαν μουτρούχα ήταν χτες. Τη τα έπαιξε στο διάλειμμα. Ήσουνα. Χαμογέλα, δεν έκανε τη ζωή σου από αυτό. Τι έγινε, ο κόσμο δεν είχε χαμόγελο τώρα. Έκανε κοριτσάκι. Όχι, θέλω να πε, εγώ είδα τι έκλαιγε. Το λέγαμε στο σπίτι αυτό. Ναι, κάτσε. Κοίτα, συγκινήθηκα στο τέλος. Γιατί ήμουνα συγκινημένη και είχε πιάσει μια μελαγχολία από την αρχή της εβδομάδας που είχαμε ξεκινήσει τις πρόβες, γιατί έλεγα από δύο εβδομάδες και τελειώνει το dancing και επειδή έχουμε έρθει κοντά με τον Παύλο, τη στιγμή εκείνη δηλαδή που ήταν να μας ξαναβάλουν να χορέψουμε τον τελευταίο μας χορό, συγκινήθηκα. Φάνηκε ότι το θέλεις, όταν είναι παιδιά πέτα από συνέσματα, κριτική, κόλλησες. Ήσουν πάρα πολύ δυσαρεστημένη και φάνηκε ήσουν έτοιμη να σπάσει και να κλάψεις. Εγώ το είδα αυτό. Την ώρα που σου κάνα κριτική. Ποιο θα χαιρόταν τώρα στον ημιτελικό. Μα γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είναι ο Λάτσιος που είναι και πολύ gentleman, θα έπρεπε να ήταν λίγο εσύ πιο. Με, κάνεις... με μια κοπέλα, κύριε Λάτσιε, η οποία είναι εύθραυστη. Εδώ τώρα σαν μίσχος είναι. Ολυμπιονίκη. Δεν τη απαυτώνει την ψυχολογία στον ημιτελικό. Δεν λέω ότι δεν είναι γυναίκα, είναι γνώμη μου. Είναι. Κύριε Λάτσιε, επειδή γνωρίζετε από γυναίκες και ξέρετε πώς θα τις φερθείτε, νομίζω η ταπεινή μου γνώμη είναι, ένα φορνατή είμαι. Ένα φορνατή. Ότι φερθήκατε άκομψα στην Κλέλια. Και πήγατε στον πόλεμο, κάνετε ρε παιδιά. Δηλαδή, πρέπει συγγνώμη να πω κάτι, άμα χαμογελάσετε. Δεν θα δείξει ο Λάτσιος, κορίτσι μου. Άλλη μόνο. Να κάνετε ένα σύλλογο αντιτιθέτων από το Λάτσιο.